σχετικά με την υπόθεση της κακής διαχείρισης του προσφυγικού και όχι μόνο. Θα μας τα πει, όπως και για την εμπειρία του. Είναι μαζί μας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Κύριε Ζερβέ, καλημέρα. Συνήθως, έτσι όπως τα είπατε, δεν είναι τόσο δραματικά όμως. Σας διαβεβαιώνω ότι ακόμα και με 8 μποφόρ το Σινούκ έκανε ένα θαυμάσιο ταξίδι. Το Σινούκ, ναι, κάποιος... τα πλοιάρια δεν θα κάνανε. Τα πλοιάρια. Ναι, σίγουρα. Αντί κάποιος να αντέχει βέβαια αυτό τον ηλεκτρικό, τον οξύ θόρυβο των μηχανών. Είναι φοβερός αυτός ο θόρυβος. Δηλαδή χρειάζονται όντα σπίδες. Δεν σας έδωσαν. Όχι, δεν είχε για όλους. Α, δεν είχε για όλους. Ναι. Και το, να διορθώσω μόνο το εξής, ότι το Σινούκ πήγαινε στην Αθήνα με την ΕΤ και με κάποιους άνθρωπους της ασφάλειας των Αθηνών. Και έτσι μπορέσαμε και εμείς και μπήκαμε. Δεν σηκώθηκε δηλαδή για να φύγει από την είσοδο και να πάει εμάς. Βέβαια, καλά κάνετε και το διευκρινίσατε. Έκανε μια παράκαμψη, δηλαδή, για να εξυπηρετήσει όσους θα μένατε εγκλωβισμένοι στην Ίσυρο. Ναι, γιατί είχαμε σοβαρό πρόβλημα, ήταν τα πάντα κλειστά, δηλαδή δεν υπήρχε ούτε να φάμε, δεν είχαμε. Φανταστείτε, δηλαδή, όλα κλειστά. Θα τα φρόντιζε ο Δήμαρχος, δεν υπήρχε περίπτωση. Αυτό καταδεικνύει και την νησιωτικότητα, ξέρετε. Δηλαδή, αν μπορούσαν να αποκλειστούν μαζί και όλοι οι επίσημοι μαζί μας. Αυτό. Θα καταλάβαινα από πρώτο χέρι τι σημαίνει νησιωτικότητα. Αυτό θα ήταν το χρήσιμο, γιατί εσείς και οι υπόλοιποι που θα μένατε στην Ίσυρο Αμανάτη, που λέγει ο κόσμος, την ξέρετε την νησιωτικότητα. Ακριβώς. Έτσι είναι. Τώρα όσον αφορά... Και βέβαια να πούμε ότι για όχι τίποτα άλλο, γιατί μπορεί να σας καταλογίσουν ότι ήσασταν η αφορμή για να κάψουμε και περισσότερα καύσιμα και να ζημιωθεί και το θα δημόσιο. Αυτά είναι μικρότητες. Η διόρθωση που έκανα είναι... Έχοντας αυτό πίσω στο μυαλό μου, για να μην πούνε και πούνε τέτοια πράγματα. Δεν αυλώθηκε Σινούκ για να μας πάει την Ίσυρο στην κόρη. Ακριβώς. Γιατί κάποιοι το ειρωνεύτηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξέρετε. Αυτά είναι μικρότητες και αυθιότητες, εντάξει. Ναι, στην τοποθέτησή τους. Είχαν. Που η τοποθέτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πω, γιατί δεν πρόλαβα να το πω αυτό, Μαριέτα. Ρωτήθηκε από τον Παυλίδη, τον Αριστοτέλη, ο δήμαρχος, γιατί δεν πήγε στην Ίσυρο. Δεν προσκλήθηκε, είπε, σε αντίθεση με άλλους δημάρχους. Σε εμάς, στην ΕΡΤ εδώ Ρόδου, ο ίδιος ο Χριστοφής ο Κοροναίος, ο δήμαρχος της Ίσυρου, είπε ότι δεν προσκάλεσε κανέναν δήμαρχο παρά μόνο τον πρόεδρο της ΠΕΔ, τον Φώτη Χατζηδιάκο. Και όσοι ήρθαν, ο κ. Γαλουζής πήγε μόνο από την Κάλυμνο, πήγαν αυτόβουλα. Με δική τους πρωτοβουλία. Έτσι. Ο δήμαρχος, ο Γιώργος Κυρίτσης, βέβαια είπε ότι δεν προσκλήθηκε και περίμενε πρόσκληση. Ο δήμαρχος της ΚΟ προφανώς θέλει ειδική πρόσκληση από το Μαξίμου. Και του είπε ο Τέλης Παυλής ότι είμαστε σπιτονοικοκυρέοι και φυσικά θα πηγαίναμε. Ανεξάρτητα με την πρόσκληση. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η σωστή εκτίμηση. Εγώ πήγα εκεί πέρα γιατί, όπως είπατε, η παράταξη εδώ και 1,5 χρόνο διεκδικεί μέτρα αντιστάθμισης για το προσφυγικό. Τα οποία φαίνεται σιγά σιγά να έρχονται. Αρχικά με το ΦΠΑ και δευτερευόντως με τα 30 μέτρα που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Το συνετό και το πρέπον αυτή τη στιγμή να βάλουμε κάτω αυτά τα μέτρα, τα 30, και να καταθέσουμε προτάσεις επί των μέτρων αυτών σε συνέργεια με την αυτοδιοίκηση. Το είπε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Χρειάζεται αγαστή συνεργασία της κεντρικής εξουσίας με την αυτοδιοίκηση. Χρόνους δεν ακούσαμε, κύριε Ζερβέ, χρόνους. Δηλαδή αυτά τα μέτρα θα καταγράφονται. Όντως είναι πάρα πολλά. Είναι, τα έχω μπροστά μου. Ναι. Είναι 30 μέτρα. Ναι. Αφορούν το πρωτογενή τομέα, αφορούν την υγεία, αφορούν τους νέους επιχειρηματίες. Είναι πάρα πολλά. Και ακριβώς επειδή είναι πάρα πολλά, για να μην φτάσουμε σε ένα σημείο μετά από ένα χρόνο να μιλούσαμε για την παροχολογία του Πρωθυπουργού στην Ίσυρο, πρέπει να ενεργοποιηθούν οι τοπικοί φορείς, η αυτοδιοίκηση και να καταθέσουν προτάσεις επί των μέτρων αυτών, πιέζοντας τους αρμόδιους υπουργούς. Που μια προεργασία έχει γίνει, μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει προεργασία από τους φορείς. Δεν είναι καινούργια, γιατί τα έχουν καταθέσει και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, κύριε Ζερβέ. Έρχεται, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, να μιλήσουν για παροχολογίες κλπ. Μα υπήρχαν αυτές οι προτάσεις και επί εποχής τους. Γιατί είναι το υπήρχαν όντως, αυτό που δεν υπήρχε ήταν το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και αυτό που εμείς ως νησιώτες πρέπει μήπως να πηγαίνουμε. Η βούληση, γιατί και Υπουργείο να υπήρχε, αν δεν υπήρχε η βούληση, τι να γινότανε. Ναι, αλλά το γεγονός ότι ιδρύεται ένα Υπουργείο φαίνεται ότι υπάρχει τουλάχιστον η βούληση. Και το ευτύχημα είναι ότι έχουμε έναν υφυπουργό ο οποίος είναι από τα μέρη μας. Έχουμε τον Ηλία τον Καματερό, ο οποίος είναι μέλος στην Επιτροπή της Νησιωτικής Επιτροπής. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς ως αυτοδιοικητικοί είναι να πιέσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Που έχουν από ό,τι φαίνεται τη διάθεση. Okay. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται συνεργασία. Δεν χρειάζεται να κάνουμε σαν τα παιδάκια γιατί δεν λάβαμε πρόσκληση.
Ναι, εγώ αρνούμαι να μπω και σε μια τέτοια συζήτηση. Ναι, σωστά. Δεν είναι πολιτική συζήτηση αυτή. Το που μαράζει και το παράπονο. Ναι, χάνεται η ουσία έτσι και ξέρετε, εδώ και ένα χρόνο έχουμε ταλαιπωρηθεί εδώ πέρα στην ΚΟΟ με αυτή την τακτική του Δημάρχου. Είναι προσωπικά του Δημάρχου τακτική. Η οποία τακτική βέβαια μας οδηγεί στον απομονωτισμό. Δηλαδή, και όλοι συνεχίζει η τακτική, ήταν... κύριε Ζερβέ, να πω, γιατί μας εξέπληξε για άλλη μια φορά με την απαξιωτική συμπεριφορά του στους εργαζόμενους του ΔΥΡΑ. Θα το πω στο τέλος, Μαριέτα. Τους λιδωρεί για άλλη μια φορά, τους ηρωνεύεται. Δηλαδή, συνεχίζει. Δεν πρόλαβα να ενημερωθώ επακριβώς, γιατί φτάσαμε πάρα πολύ αργά και έτσι δεν κατάφερα να πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Θα το δω το θέμα αυτό. Δεν είναι κάτι ξένο. Το πρόβλημα είναι αυτό που είπα πριν, ο απομονωτισμός της ΚΟΟ, ο οποίος χτες ήταν, την απολάμψαμε δια της απουσίας μας με το χειρότερο τρόπο. Ήταν οι πάντες από την περιφερειάρχη της Βορείου, του Βορείου Αιγαίου, τον περιφερειάρχη του Νοτίου, τον Δεσπότη, τον Έπαρχο, τους δημάρχους της Ρόδου, της Καλύμνου, ναι. Τον Δεσπότη, δηλαδή όλοι αυτοί τι πήγανε. Και το απαξιωτικό είναι και ο Δήμαρχος και λέει εγώ... Ναι, οι φορείς βεβαίως και ήταν. Μα εξαγγέλλονται μέτρα για πρώτη φορά. Έρχεται ένας πρωθυπουργός για πρώτη φορά μετά την ενσωμάτωση στην Ίσυρο και απέχουμε 30 λεπτά την Ίσυρο και δεν πάμε. Ή εν τέλει, αν έχουμε προσωπικά ή με την οποιαδήποτε κυβέρνηση, που απαγορεύεται ως πολιτική να έχουμε προσωπικά, αλλά ακόμα και σε αυτό πάμε και καταθέτουμε τις δικές μας προτάσεις. Δηλαδή, τι θα μας έπεφτε η μύτη. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς. Είναι πεδαριώδη. Είναι μικροπολιτικές συμπεριφορές. Εσείς τώρα, ανεξάρτητα με το τι θα ακολουθήσει η Δημοτική Αρχή, τι θα κάνετε, πώς θα ενεργοποιήσετε ενδεχομένως. Εγώ ήδη έχω έρθει σε επαφή, το πρωί αυτό έκανα με φορείς. Ναι. Θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σε συνεργασία με τους φορείς θα βάλουμε κάτω τις προτάσεις και θα απευθυνθούμε στο Υπουργείο. Γιατί αλλά, ναι. Σας το λέω, δεν μπορεί να λείπει, δεν έχουμε τη θεσμική εξουσία, δεν μπορεί να λείπει ο Δήμος από προγράμματα, για παράδειγμα, του ΕΣΠΑ, που θα ανοίξουν μέσω της περιφέρειας. Και προφανώς το Υπουργείο θα προχωρήσει, υποθέτουμε, στην καταγραφή και στερεοποίηση στη συνέχεια, έτσι. Γιατί να μιλάμε για χρονοδιαγράμματα άμεσα. Τώρα σας μιλάω στο Δημοτικό Συμβούλιο ΣΚΟ. Είναι βέβαιο ότι κάποιοι δήμαρχοι, οι οποίοι θα συνεργαστούν με το Υπουργείο, θα έρθουν σε σειρά προτεραιότητες. Εγώ αυτό φοβάμαι. Μην αυτή η τακτική, η πολεμική, μας απομονώσει εντελώς. Και πάρουν τα κονδύλια άλλοι δήμοι και μείνει πάλι υγικός απ' έξω. Για να φωνάζει άλλα 2-3 χρόνια για το hot spot. Ναι. Δυστυχώς η τοπική πολιτική εκεί αναλώνεται και εκεί τελειώνει. Στη συζήτηση για το hot spot εδώ και 2 χρόνια δεν έχουμε δει τίποτα δημιουργικό. Ναι. Και βεβαίως έχουμε και μια είδηση τελευταία στιγμής, Μαριέτα. Έχουμε πληροφορήσει ότι παρετήθηκε ο γραμματέας του Δήμου, ο Νίκος Ομανούσης, που είχε τοποθετηθεί από τη Δημοτική Αρχή πριν από ένα χρόνο περίπου, το Σεπτέμβριο του 2015. Δεν ξέρουμε τους λόγους, ψάχνουμε να βρούμε κι εμείς. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει άκρη. Θα δούμε για ποιους λόγους. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή η τακτική απομονωτισμού κρατάει το νησί, όπως προαναφέρατε, και σε μια κατάσταση που δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτή την περίοδο. Που αντιμετωπίζουμε και οικονομικά προβλήματα και σαν τοπική κοινωνία και σαν επιχειρήσεις και σαν απλοί πολίτες. Ναι, ναι, ναι. Είναι ακριβώς τον αντίποδο αυτού που χρειάζεται. Δηλαδή η ενότητα, συνεργασία όλων, ανεξάρτητα από τις κομματικές ταυτότητες. Πάντα υπάρχει πεδίο σύγκλησης, ειδικά όταν η εποχή είναι τόσο δύσκολη και οι ανάγκες τόσο πολλές. Πάντα υπάρχει. Δηλαδή όποιος επικαλείται τις ιδεολογικές διαφορές ή τα κομματικά καπρίτσια ή τα αναχώματα ή τις μικροπολιτικές ή γενικότερες μοροφιλοδοξίες είναι έξω από την εποχή. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός είχε έρθει και σαν ιδιώτης στην Ίσυρο, όπως και σε άλλα νησιά, και ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα και στην υγεία που υπάρχουν. Δεν ξέρω αν εκεί ήταν και οι εκπρόσωποι από το ιατρικό, από το κέντρο υγείας της Ίσυρο. Ήταν χτες, ήμουνα μαζί με τον Νεκτάριο, τον Γεωργαντή, και επισκεφτήκαμε το κέντρο υγείας. Ο διοικητής του νοσοκομείου της ΚΟΗ είναι ο Νεκτάριος Γεωργαντής, ναι, ο Ναπολωτής. Ναι, να το πούμε αυτό. Πήγατε οι άνθρωποι εκεί παλεύουν με πενιχρά μέσα. Με η Ειρήνη Διάκοβα, η γιατρός, είναι η μοναδική γιατρός στο περιφερειακό ιατρείο, έτσι να το πούμε. Οι άνθρωποι καταβάλουν τα μέγιστα, χρειάζονται στήριξη και αυτοί. Εδώ βεβαίως ανακοινώθηκε και αυτό το κρατήσαμε κι εμείς, ότι θα υπάρχει ενίσχυση και ανάπτυξη ιατρικών μονάδων με χρονορίζοντα το 18. Είναι πολύ μακριά, δεν είναι, κύριε Ζερβέ, όμως. Είναι, γι' αυτό χρειάζεται πίεση. Είναι πάρα πολύ μακριά. Το 18 είναι μακριά.
Ναι. Και θα έπρεπε εκεί... τώρα να το βάλουμε μπρος για να γίνει μέσα στο 17. Ακριβώς. Και εκεί υπάρχουν δυνατότητες, όπως υπόθηκαν και για κίνητρα σε γιατρούς, με κίνητρα εντοπιότητας, γιατί υποφέρουμε και θα πρέπει να αλλάξουν και αυτές οι παράμετροι των διορισμών των γιατρών. Περιμένουμε, ας πούμε, 7 χρόνια τώρα να διοριστούν παιδίατροι εδώ στο νησί. Εντάξει, αυτό που ανακοινώθηκε για αλλά την υγεία. Αλλά το Υπουργείο δεν αλλάζει λίγο τις προϋποθέσεις. Όχι, εδώ έγιναν και το ποσοτικοποίησε το Υπουργείο. Δηλαδή, μίλησαν για 112 γιατρούς μόνιμους. Ναι. Για 107 επικουρικούς. Για 172 νοσηλευτές. Για 460 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Δηλαδή, ναι, προφανώς τα νούμερα αυτά έχουν βγει μέσα από μελέτη. Ναι, αλλά εμείς περιμένουμε να ακούσουμε και κάποιες αποφάσεις σχετικά με την αλλαγή του τρόπου προσλήψεων. Δύο παιδίατροι αυτή τη στιγμή προκυρήσονται στο νοσοκομείο της ΚΟ. Νομίζω μίλησε για κριτήριο εντοπιότητας. Και το κριτήριο εντοπιότητας, αλλά και τη βαθμολογική ανέλυση. Και τη βαθμολογική, σωστά, ναι. Μοριοδότηση. Ναι. Και γιατί όχι και οικονομική ενδυνάμωση και οικονομική ενίσχυση. Αυτό γιατί... γίνεται πίτσα. Κάποια μισθολογικά κίνητρα που δίνονται από την περιφέρεια και το Υπουργείο. Δεν φαίνεται να είναι ικανά για να προσελκύσουν. Καλύπτονται θέσεις πάντως. Έχουν ήδη καλυφθεί περισσότερες από 20 και επίκειται μια μεγάλη φουρνιά, 40, περισσότερες από 40 αν θυμάμαι καλά. Με μόνιμες τοποθετήσεις, οργανικές θέσεις λες. Ναι. Αλλά κάποιες περιπτώσεις πρέπει να εξεταστούν ιδιαίτερα. Και εδώ ίσως πρέπει και εσείς να κάνετε την υπέρβαση, κύριε Δερβέ. Λοιπόν, και να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Ναι, αυτό. Οπότε εσείς να περιμένουμε πια, να κινηθείτε μαζί με τους φορείς. Ναι, εμένα πότε... προσωπικά και της παράταξης η επιδίωξη είναι η συνέργεια με τους φορείς. Γιατί όντως οι φορείς δουλεύουν, έχουν καταθέσει προτάσεις και το διεκδικούν. Mm-hmm. Οπότε μέχρι να πούμε τέλος του χρόνου είναι κοντά. Αρχές του επόμενου χρόνου θα πάνε οι προτάσεις αυτές στο Υπουργείο. Βεβαίως. Θα πάνε στο Υπουργείο. Της σχετικής πολιτικής, έτσι. Και θα προσπαθήσω να τις φέρω και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φοβάμαι ότι θα είναι απορριπτική η στάση της Δημοτικής. Δεν πειράζει, δεν θα λοιπόν, δεν πειράζει. Κάντε το εσείς. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε για την αποτυχία. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Μαριέτα, πολύ σύντομα.